Κυριακή του Πάσχα η Ορθοδοξία γιορτάζει και ενώ η ημέρα επιβάλλει να είμαστε με τις οικογένειές μας, κάποιοι εργάζονται για να είναι ασφαλείς οι υπόλοιποι, παρέχοντας απαραίτητες υπηρεσίες στην κοινωνία. Μαζί με τις ευχές όμως και συστάσεις για πολλή προσοχή, κυρίως στους δρόμους, καθώς το πρόσφατο δυστύχημα στο Καλάμι, στα Χανιά, προκαλεί αίσθηση. Σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και προσοχή στην οδήγηση. Και να πάμε κάπου και να γυρίσουμε σόι και αυλαβές. Μέχρι στιγμής κάτι σοβαρό δεν έχει. Όχι, μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε πέρα το τελευταίο τροχαίο στον εθνικό δρόμο στο Καλάμι, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ο κόσμος πιστεύω ότι κατάλαβε κάποια πράγματα, κάποια βασικά πράγματα. Ότι πρέπει να οδηγάμε με σύνεση και να σεβόμαστε και τον εαυτό μας και τους άλλους που είναι στον δρόμο. Ρεζιστική, παρακαλώ. Καλημέρα, οδηγητή. Τι κάνεις, Χριστός Ανέστη. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Αργότερα που θα σχολάσουμε. Όχι, είχαν μόνο κάτι πολύματα καλλιεργιών, ένα τετραγωνικό ήταν. Ήτανε στο Γερόλακο. Για 12:50. Μία και εγώ σε επιστροφή. Εκτός από τη συγκεκριμένη μικρή φωτιά, η ηρεμία επικρατούσε έως και το μεσημέρι του Πάσχα στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων. Χριστός Ανέστη, ανέμακτο, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Είναι μία μέρα γιορτής, αλλά θέλει πλην μεγάλη προσοχή. Εκεί που έχουμε μεγάλο πρόβλημα είναι στο τελείωμα που όλοι πίνουμε ένα ποτηράκι παραπάνω, βγαίνουμε στο δρόμο. Καλός ή κακός, ξέρουμε όλοι ότι το εθνικό μας δίκτυο είναι χάλια, οπότε μεγαλύτερη προσοχή για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και όπως ξέρετε και προχθές είχαμε ένα θανατηφόρο δυστυχώς. Γι' αυτό καλό θα ήταν αν έχουμε πιει ή να μην οδηγήσουμε ή τουλάχιστον να πάμε σπίτι μας την άλλη μέρα, αν υπάρχει κάποιος να μας φιλοξενήσει. Ομαλά κύλησε η μέρα και στο τηλεφωνικό κέντρο του λιμενικού σώματος στα Χανιά, ενώ στη Βάρδια βρέθηκαν και κάποιοι από τους συναδέλφους, τεχνικούς και δημοσιογράφους στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων και το προσωπικό του σας εύχεται το άγιο φως του Πάσχα να μπει σε κάθε σπίτι. Όλα να κυλάνε ήσυχα. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, ήρεμο, χωρίς τρεχάματα και συμβάντα. Όλοι οι συνάδελφοι να είναι υγιείς με τις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά στη Νέα Τηλεόραση, να είστε καλά. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Από όλους εμάς που δουλεύουμε σήμερα στη Νέα Τηλεόραση, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να το αποκτήσει, πάντα καλά.